Στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Σουλεϊμανίγια στο βορειοανατολικό Ιράκ, η κάμερα του βρετανικού δικτύου Sky News εντόπισε αυστηρά φρουρούμενα από τους Κούρδους αυτόν τον τζιχαντιστή καμικάζ του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Πρόκειται για τον Χόρ Τζαφέρ που ήρθε, όπως λέει, από την Τσετσενία. Η σύλληψή του κρατεί το μυστική μέχρι τώρα. Η βόμβα του εξεράγει καθώς οδηγούσε το όχημά του πάνω σε φυλάκιο Κούρδων μαχητών στην Τζαλούλα. Σκότωσε 4 πεσμεργά και τραυμάτισε πολλούς ακόμη προτού εχμαλωτιστεί. Ο νεαρός εξτρεμιστής λέει ότι οι ομοειδεάτες του καταφθάνουν από όλες τις γωνιές του πλανήτη για να πυκνώσουν τις γραμμές του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Η Συρία και το Ιράκ είναι το επίκεντρο του παγκόσμιου ιερού τους πολέμου. Στη Συρία, λέει, σκοτώθηκαν οι γονείς του και άλλα 6 μέλη της οικογένειάς του που πήγαν εκεί μέσω Πακιστάν για ιερό πόλεμο. Ο 23χρονος τζιχαντιστής ανέλαβε να εκτελέσει πιστά χωρίς ερωτήσεις τις εντολές των αρχηγών του. Τώρα δηλώνει μετανιωμένος. How much do I regret it, he said. I just want to have a life. I just want to live. I don't want to do that again. Η αθρώα προσέλευση εξτρεμιστών στη Συρία και στο Ιράκ απειλεί να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής, αλλά έχει σημάνει συναγερμό και στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες που φοβούνται μήπως οι τζιχαντιστές, εκπαιδευμένοι πλέον στα μέτωπα του πολέμου, επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους για να εξαπολύσουν κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι Κούρδοι ζητούν ενίσχυση από τη Δύση για να αντιμετωπίσουν την υπεροπλία των σουνιτών εξτρεμιστών και προειδοποιούν. And I say again, this is the front on the war on terrorism. And if we don't stop this here, they will come for the West. They'll come for England, they'll come for Europe, they'll come for the United States. Με τόσους πολλούς τζιχαντιστές της τάξης, το Ισλαμικό Χαλιφάτο δεν πρόκειται να θρηνήσει για την απώλεια του Χόρ Τζαφέρ. Ένας ομοειδεάτης του πάντως κατόρθωσε να ανατινάξει το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημά του, ένα αμερικανικό τζιπ τύπου Χάμβι, που είχαν αρπάξει από τον Ιρακινό στρατό σε φυλάκιο της Ιρακινής αστυνομίας στο Ραμάντι, σκοτώνοντας 14 άτομα. Ο Ιρακινός στρατός, Κούρδοι μαχητές αλλά και Σιίτες πολιτοφύλακες έσπασαν χθες τον αποκλεισμό της πόλης Αμπερλή μετά από αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον των τζιχαντιστών που την πολιορκούσαν. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε νέα κριτική στην Ουάσιντον κατά του Ομπάμα ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά έχουν γίνει η αεροπορία των Σιητών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του γειτονικού Ιράν.